Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε λίγο σήμερα με διαφορά περίπου μίας ώρας. Ωστόσο είμαστε εδώ, εκπομπή αναλυτής, όσο και ας πούμε ότι τόσα εμπόδια ουσιαστικά και να μας βάλουν θα είμαστε εδώ η αλήθεια είναι. Δίπλα μου η Μαρία Παπάζογλου. Καλησπέρα Μαρία. Να πούμε ότι κάποια τεχνικά ουσιαστικά θέματα κυρίως με την ΔΔΕ μας δεν μας άφησαν να μεταδώσουμε κανονικά την εκπομπή από τις 3 η ώρα. Δεν έχουμε απεργία οι δημοσιογράφοι σήμερα, τουλάχιστον της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να το τονίσουμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να υπέθεσαν ότι κάνουμε απεργία, συμμετέχουμε στην απεργία. Όχι, δεν συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση. Ωστόσο, είχαμε, θα λέγαμε, ένα άλλο ουσιαστικά. Για κάποιον άλλο λόγο είχαμε το μαύρο ουσιαστικά στο 1 μέχρι μία συγκεκριμένη ώρα, πιο συγκεκριμένα από τις 12.30 περίπου που κόπηκε, θα λέγαμε, η σύνδεση, η μετάδοση του 1 μέχρι και πριν από λίγη ώρα, 4 παρά όπου ξεκίνησε να μεταδίδεται. Συνέβησαν πολλά, η αλήθεια είναι. Ίσως χρήζουν και κάποιο σχολιασμό, σίγουρα. Θα τα σχολιάσουμε και κατά την συνέχεια και τη διάρκεια των εκπομπών, αν μη τι άλλο. Να πούμε πως θα πρέπει να γίνεται κάποια συστηματική ενημέρωση σε οποιαδήποτε περίπτωση κόβεται ή αν μη τι άλλο δεν υπάρχει η σύνδεση του ρεύματος, να γίνεται κάποια ενημέρωση από τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, καθώς, κύριοι, δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, έτσι, είναι και ανθρώπινες ζωές. Είναι και ανθρώπινες ζωές και πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Τα μερικά μηχανήματα κρατούν ανθρώπινες ζωές, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση πριν προχωρήσει οποιοδήποτε υπάλληλο στο οτιδήποτε. Και οι εντολές σας παρακαλώ, κύριοι, να είναι σαφείς προς τους υπαλλήλους. Και αρμονική συμβίωση και συνεργασία, να πω εγώ, των υπηρεσιών, πραγματικά, γιατί κύριος στόχος, πιστεύω, για μένα, πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και να έχουμε το δημόσιο καλό κοινό. Όχι να βλέπουμε, δεν τα έχουμε καλά με την μία υπηρεσία, δεν τα έχουμε καλά με την άλλη υπηρεσία, δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα, ήταν αρμοδιότητα κάποιου άλλου. Μπλέκουν ουσιαστικά λίγο τα μπούτια τους μερικές υπηρεσίες και συμπληρώνει ουσιαστικά και ο φορολογούμενος. Γενικότερα, είδαμε τώρα αυτή την κατάσταση, πρέπει να συνετιστούμε σε μερικά πράγματα και κύριε, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, είναι και ανθρώπινες ζωές, έτσι. Αν ήταν κάποια, ας πούμε, ηλικιωμένη κυρία ή οτιδήποτε, η οποία έχριζε κάποια ιατρική προστασία, ιατρική στήριξη. Τώρα θα ήταν νεκρή. Ναι. Να σου το πω. Γιατί δεν έχει πρόβλημα. Τόσους... Και αυτό το θέμα θα το αναδείξουμε, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια. Λοιπόν, να προχωρήσουμε όμως τα θέματά μας για σήμερα, όση ώρα τουλάχιστον έχουμε. Να πούμε ότι έχουμε απεργιακή κινητοποίηση σήμερα των δημοσιογράφων, όπως κήρυξε η ΣΥΕΑ στην Νότιο Ελλάδα, όχι σε εμάς στην Βόρειο Ελλάδα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους καλεσμένους μας, γιατί αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε την υπόλοιπη θεματολογία μας και μας έχει μείνει μόνο το τελευταίο μισάριο της θεματολογίας, έτσι όπως το είχαμε κανονίσει. Ζητούμε συγγνώμη. Δεν το θέλαμε, φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε ωστόσο τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιμιδάκη, κυρία Παπάζογλου, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο αρχικά με το θέμα ουσιαστικά και των ημερών, αν μη τι άλλο των τελευταίων ημερών, της τελευταίας εβδομάδας, από 9 Νοεμβρίου που έχει πέσει και σας είχαμε μάλιστα και στο στούντιο το τμήμα της Γέφυρας. Χθες, τυπικά, είχαμε ουσιαστικά το πρώτο, τουλάχιστον έτσι όπως έχει κυκλοφορήσει, πόρισμα από πλευράς της Εγνατίας Οδός ΑΕ και του κυρίου Αντωνούδη, το οποίο αναφέρει πως περίπου σε 6 με 7 μήνες, μιας και έχει γίνει οπτικός έλεγχος στη γέφυρα, θα είναι έτοιμη ουσιαστικά για χρήση, έτσι ώστε να συνεχιστεί κανονικά η κυκλοφορία. Μία νέα γέφυρα, βασικά, είναι το σχόλιο του. Μία νέα γέφυρα, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε. Όπως το προείπατε, σήμερα κι εγώ από ένα μπλοκ το πρωί, έτσι διάβασα, νομίζω ήταν στο κανάλι του Αντένα, στη συνέχεια κλπ. Μια δημοσίευση που είδα ότι υπάρχει κάτι για την Εγνατία, προφανώς, συγγνώμη, από πλευρά της Εγνατίας ΑΕ, προφανώς προερχόμενο από οπτικό έλεγχο καταρχήν, σύμφωνα και με το μπλοκ το οποίο διάβασα, το οποίο έλεγε μιλούσε για κάποιες, ας το πούμε, οξυδόσεις του απομειωμένου εκεί φλοιού του σκελετού ή τμήματος του σκελετού της γέφυρας,
και ενδεχόμενα κάποιες, αν δεν κάνω λάθος, μία-δύο ρηγματώσεις που ήταν, πιστεύω, πάλι αποτέλεσμα του ίδιου οπτικού ελέγχου. Κατά το δημοσίευμα που είδα, γιατί δεν έχω μέχρι στιγμής άλλη πληροφόρηση, η παρατήρηση ήταν και από πλευράς της θάλασσας και από πλευρά της ξηράς. Αυτό μόνο. Τώρα, αυτό το συγκεκριμένο μέσο που πιθανώς και εσείς διαβάσετε και έχετε υπόψη σας, μιλάει για πόρισμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό λέγεται πόρισμα, είναι εμπεριστατωμένο, δεν είναι, δεν έχω τη δυνατότητα ή την πληροφόρηση μέχρι στιγμής να ξέρω. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν πρόκειται περί πορίσματος. Μία πρώτη έτσι εκτίμηση θα έλεγα ναι. Πέραν τούτου, ουδένος προς αυτόν, διότι δεν έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση. Μάλιστα. Ωστόσο, το σημαντικό, κύριε Παπαδόπουλε, είναι να σταθούμε και στο θέμα της περιμετρικής. Μία ημερίδα χθες από τη Δημοτική Παράταξη, ο τόπος της ζωής μας, που έδινε τις προτάσεις με συγκεκριμένους επιστήμονες που μίλησαν για αυτό το θέμα. Στην οποία παραστήκαμε και σαν τεχνικό επιμελητήριο, όσο φύλαμε, βεβαίως, ήμασταν 6-7 συνάδελφοι από το τεχνικό επιμελητήριο. Ενδιαφέρον πολύ το θέμα. Τι κρατάμε? Ακούσαμε για ακόμα μια φορά την πολύ σημαντική περιμετρική. Ναι. Να σας τα πω έτσι λίγο όσο μπορώ περιληπτικά και διεξοδικά. Η περιμετρική αρτηρία της καβάλας είναι καλό να καταλάβουν οι φίλοι και συμπολίτες μας ότι είναι ένας απλός αστικός δρόμος. Δεν είναι μια νέα παράκαμψη. Δεν είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό να το ξεδιαλύνουμε για να μην υπάρχει λανθάνουσα εντύπωση στους πολίτες. Είναι ένας δρόμος ο οποίος περιβάλλει τον αστικό ιστό της πόλης, δηλαδή περιγράφει το σχέδιο πόλης, και είναι, αν θέλετε, στο όριο μεταξύ της δασωμένης περιοχής του δάσους της Καβάλας, του περιαστικού και της πόλης. Περιγράφει λοιπόν τις πάνω γειτονιές, να το πούμε έτσι απλά, της πόλης. Αρχίζει από την Πεδόπολη, περίπου το μισό του τμήμα, γύρω στα 3,5 χιλιόμετρα μέχρι τον πρώην κόβο του σανατορίου, έχει ήδη υλοποιηθεί. Και επειδή εν συνόλο είναι περί τα 8 χιλιόμετρα, εναπομένουν άλλα 4. Να το πούμε έτσι απλά και χοντρά. Αυτά τα 4 λοιπόν χιλιόμετρα, η λεγόμενη ολοκλήρωση της περιμετρικής της Καβάλας, έχουν μια ιστορία η οποία ανάγεται στο 1980. Το 1980 έγινε το σχέδιο Παπαγιάννη, έτσι λέγεται, από το Μελητικό Γραφείο της Αθήνας με το ομώνυμο επίθετο, όπου πρώτη φορά μπήκε η έννοια της περιμετρικής αρτηρίας και μπήκε ακριβώς με την έννοια που σας το λέω. Δηλαδή, ένας περιβάλλον δρόμος της τάξης των 8 μέτρων μόνο πλάτους, με ταχύτητα το πολύ μέχρι 60 χιλιόμετρα, ο οποίος περιγράφει τον αστικό ιστό της πόλης και σύμφωνα με τις ρίσεις και των κειμένων τότε, της περίοδου εκείνης και του συγκοινωνολόγου, του Ζέκου, ο οποίος ήταν ανεξέχον συγκοινωνολόγος της εποχής εκείνης, έλεγε ότι αυτό το θεσπίζουμε για να δουλέψει το σχέδιο πόλης Καβάλας. Σας το λέω έτσι πολύ απλά. Δεν είναι δηλαδή μόνο δρόμος να παραλάβει κυκλοφοριακό φόρτο. Να εξυπηρετήσει την πόλη, να έχει συνδετήριες συλλεκτήριες οδούς που να κατεβαίνουν στις γειτονιές. Έτσι, και όλα αυτά τα δεδομένα. Το κυρίαρχο δε, πέραν των κυκλοφοριακών και των δεδομένων που σας είπα, είναι να δημιουργηθεί μια άλλη οπτική εικόνα της πόλης. Δηλαδή, κατά μήκος του δρόμου αυτού της περιμετρικής αρτηρίας να υπάρχουν αισθητικές παρεμβάσεις, κάποιες μικρές απαλωτριώσεις σε σημεία των συλλεκτηρίων οδών, των κάθετων οδών, ας το πούμε έτσι, διασύνδεσης, κάποιοι πεζόδρομοι παράλληλοι με την περιμετρική, κάνας ποδηλατόδρομος, δηλαδή να δοθούν δράσεις που ουδέποτε μπορούσε να έχει η πόλη. Και ως γνωστόν, το κέντρο της πόλης είναι πολύ μικρό και οι δράσεις και οι δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτό, περιορισμένες αρκετά. Να λοιπόν ένα πεδίο δόξας λαμπρών, κατά το κοινό λεγόμενο, να δούμε την περιμετρική όπως έπρεπε. Από το 80 μέχρι σήμερα πάμε στο 19, αυτό... έχουμε 38-39 χρόνια, έτσι. Τι έχει γίνει και έχει σταματήσει ουσιαστικά αυτό το έργο? Κοιτάξτε, κατά καιρούς γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες. Πιο χαρακτηριστικά θυμάμαι το 2007 και το 2012. Το 2007 είχε εισαχθεί το πρώτο, η λεγόμενη ευρεία περιμετρική, η ευρεία χάραξη, να το πω καλύτερα, της περιμετρικής, που προέβλεπε μία σύραγγα της τάξης των χιλιόμετρων. Μία σύραγγα της τάξης των χιλιόμετρων με αμφίδρομη εσωτερικά κυκλοφορία, σχετικά στενός δρόμος, σας το λέω έτσι. Καταλαβαίνετε και πόσο επικίνδυνος είναι, το τι προϋποθέσεις ασφαλείας έτσι προϋπέθεται, εξαερισμού, πυροσβεστικές και διάφορες άλλες.
Στη συνέχεια έγινε μία προσπάθεια να ξεβρεθεί μία άλλη λύση και πιο συγκεκριμένα περί το 2012, στα τέλη του 2012, κυκλοφόρησε αυτή η λύση, οι μελέτες ήταν της Εγνατίας Οδού ΑΕ, όπου αυτή η δεύτερη ήταν μία πιο ήπια χάραξη, δηλαδή ήταν σε άμεση γυτνίαση, όπως σας είπα πριν, με τον ιστό της πόλης, περιέγραφε τον ιστό της πόλης στην ουσία, και σε κάποιο σημείο είχε μία μικρή σύραγγα της τάξης περίπου των 300 μέτρων. Εάν σε αυτό προσθέσουμε, δηλαδή, πολύ μικρότερη, μικρότερη, αντί της άλλης των χιλίων, εάν προσθέσουμε σε αυτό ένα άλλο σύστημα που λέγεται cut and cover, δηλαδή αντί να τρυπήσεις, αποκαλύπτεις τμήμα βράχου, το καλύπτεις και συνέχεια το φυτεύεις από πάνω, άλλα 165, αν θυμάμαι καλά, μέτρα, έβγαινε ένα σύνολο αυτής της σύραγγας γύρω στα 465, το πολύ 500 μέτρα. Δεν πολύ είχα πιο εφικτής, ναι, σαν λύσεις, και έτσι και πολύ πιο δόκιμης από πολλούς παράγοντες. Είχαν γίνει κάποιες αντιδράσεις αναφορικά και με τη δημιουργία μιας περιμετρικής και από κάποιους ουσιαστικά οι οποίοι δεν θέλαν να κοπούν τα δέντρα. Γίνανε αντιδράσεις από διάφορες φορείς, συλλόγους, ναι, κλπ. Το δασαρχείο είχε την άποψή του, εν πωλής έπρεπε να υποστηρίξει την άποψή του ως δασαρχείο. Αλλά από εκεί και πέρα πολλές προσπάθειες κατέτειναν στο να ακυρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Και ποιο είναι το πιο τραγικό και σημαντικό? Ότι τότε είχε εξευρεθεί ένα κονδύλι και μάλιστα είχε εγγραφεί και σε κωδικό της τάξης των 50 εκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή έφτανε και για τις μελέτες. Δηλαδή υπήρχε χρηματοδότηση. Υπήρχε χρηματοδότηση, μπήκε σε κωδικό. Και προς τιμήν του, οφείλω να το πω αυτό, το έκανε ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Οικονομίδης, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος μάλιστα είναι και θάσιος στην καταγωγή. Έκανε ο άνθρωπος, προσπάθηκε να κάνει ένα καλό. Έτσι, και εμείς το απεμπολίσαμε. Ας μην το ψάξουμε περαιτέρω αυτό. Δυστυχώς, κάποιοι τότε ευθύνονται για αυτό το μεγάλο χάσιμο για την πόλη της Καβάλας. Από εδώ και πέρα όμως, τι γίνεται? Συμπληρωματικά να σας πω ότι ο τότε πρόεδρος του Τεχνικού Επενδυτηρίου και μετέπειτα πρόεδρος του Τεχνικού Επενδυτηρίου Ελλάδας, ο Ντίνος Παναγιωτόπουλος, όταν ήταν η διελκυστίδα στο να αποφασίσει κάποιος από τους τοπικούς φορείς να γίνει τότε η περιμετρική η παράκαμψη, και αυτός και εμείς αν τελέγαμε λέγαμε να γίνει περιμετρική. Mm-hmm. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι η παράκαμψη κάποια στιγμή τότε επισουφλιά θα τέλειωνε. Δυστυχώς και τότε δεν εισακουστήκαμε. Εμείς ήμασταν υπέρμαχοι από παλιά, σας είπα και τη χρονική περίοδο, να γίνει περιμετρική. Γιατί πιστεύαμε στην περιμετρική όπως πιστεύουμε ακράδαντα και σήμερα. Για τους λόγους που σας προείπα. Αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ αναφέρει και αυτά που έχουμε συλλέξει είναι ότι έχουν ολοκληρωθεί περισσότερες μελέτες και λείπει μελέτη εφαρμογής που κοστίζει πόσο, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε να δείτε, κατά τα λεγόμενα και τα χθεσινά που τα ανέπτυξε ο καθηγητής ο κύριος Ηλιού, ο οποίος κατά δήλωσή του τα συνέλεξε από την Εγνατία Οδό ΑΕ, ήταν μια μελέτη γύρω στις 600-650.000 ευρώ. Είχαν πληρωθεί από ό,τι είπε γύρω στα 150, έμενε το υπόλοιπο. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται μία επικαιροποίηση. Βεβαίως χρειάζεται και μία νέα κυκλοφοριακή μελέτη στην πόλη, στη συνέχεια της μελέτης της συγκεκριμένης του Παρασκευόπουλου, για να δούμε τι γίνεται με τους φόρτους κλπ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εφικτό να το ξεκινήσουμε σήμερα, και όταν λέμε σήμερα, Υπουργείο Υποδομών, άλλοι φορείς. Αλλά όπως σας είπα και την άλλη φορά, πιστεύω ότι πρώτο μέλημα εν όψη τώρα και των επερχόμενων εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίζω ότι οι πάντες πρέπει να προσπαθούν και να κατατείνουν στο να πείσουν την πολιτική ηγεσία όποιου βαθμού και μορφής, επαναλαμβάνω, στο να γίνει περιμετρική αρτηρία της Καβάλας σαν πρώτο μέλημα. Πάρως με το συγκεκριμένο πόρισμα, να προσθέσω επίσης ότι χρειάζονται περίπου 12.000 γέφυρες στην Ελλάδα συντήρηση. Πραγματικά είναι τρομερό. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Και πρέπει λίγο να αναφερθούμε λίγο και σε μία ακόμη γέφυρα, την οποία έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, να δούμε παραδείγματος χάρη σχετικά πλάνα, αν είναι εφικτό και στις τηλεοράσεις μας. Τη γέφυρα του Deep, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από αυτή τη γέφυρα εδώ πέρα ουσιαστικά που έχουμε εδώ στην Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Βλέπουμε ότι γενικότερα, αν μπορείτε να βλέπετε κι εσείς ακριβώς από πίσω, ναι, μου τι ακριβώς, ναι, είναι, είναι πραγματικά μια πολύ παλιά γέφυρα, ναι, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι, η οποία και αυτή πρέπει ουσιαστικά να τη δούμε.
Προσωπική μου άποψη. Γίνονται προσπάθειες, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι δεν την έχω υπόψη μου, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Πολλά τα προβλήματα στα έργα υποδομής. Γίνεται αυτή τη στιγμή προσπάθεια και από την κεντρική εξουσία και από το κεντρικό ΤΕΕ να γίνει ένα αρχείο υποδομών, έτσι που να μπουν όλα αυτά έστω κάλλιο αργά πάρα ποτέ σε τάξη. Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολλά θέματα που στη χώρα μας. Χθες παράδειγμα στην παρουσίαση αυτή υπήρχε ένα θέμα με κυκλικούς κόμβους, το πόσο εξυπηρετούν την κυκλοφορία κλπ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάπου, δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχουν προδιαγραφές, να το πω έτσι απλά, έτσι, που να ακολουθήσει κάποιος ή μια υπηρεσία μετά να τις ελέγξει, αν είναι σωστές ή αν είναι δόκιμες ή όχι, αν χρήζουν αντικατάστασης. Δυστυχώς είμαστε σε αυτό το στάδιο. Αλλά κάτι αργά παρά ποτέ. Στο στάδιο της αποσυναρμολόγησης, να μπουν υποδομές έστω και αργά σε όλα αυτά τα έργα. Και να υπάρχει στενή παρακολούθηση, το Μητρό, οι μελέτες, έτσι, η μετέπειτα συντήρησή τους, οι αρμοδιότητες και όλα αυτά τα πράγματα. Πέρασαν πάρα πολλές κυβερνίες, κύριε Παπαδόπουλε. Πέρασαν πάρα πολλοί υπουργοί υποδομών και ένας δεν σκέφτηκε να κάνουν ένα Μητρό, δηλαδή. Ίσως σας φαίνεται περίεργο και παράξενο, όπως φαίνεται και σε μένα. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πόσο χρόνο θέλει για να ολοκληρωθεί το Μητρό, συγγνώμη, και θα πάμε σε αυτό. Ναι. Κοιτάξτε, το Μητρό είναι θέμα τώρα πώς θα βγει προς τα έξω και πώς θα υλοποιηθεί. Νομίζω ότι σε ένα διάστημα 6 έως 8 μηνών, εάν γίνουν σύντονες προσπάθειες πανελλαδικά, μπορεί να αρχίσει καταρχήν έτσι να μπουν οι βάσεις, να τεθούν οι βάσεις του Μητρό. Γίνεται το Μητρό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν και οι έλεγχοι σε αυτά τα δημόσια έργα. Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να γίνει το Μητρό, δηλαδή να καταγραφούν, να συγκεντρωθούν οι μελέτες του κάθε έργου, πόσες υπάρχουν, πόσες χρειάζονται επικαιροποίηση, πόσες δεν υπάρχουν, να δουν τι γίνεται και μετά να φτάσουν στα μετέπειτα στάδια που είναι αυτά τα οποία λέτε. Οπότε πάνε έλεγχο σε όλα από ό,τι βλέπω. Θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει. Σταδιακά θα έπρεπε να αρχίσει. Έχουμε και άλλα προβλήματα τώρα στην περιοχή μας. Στην περιοχή Ευθύνης και του ΤΕΗ είναι και η γέφυρα του Παρανεστίου με προβλήματα επίσης ανάλογα. Εκεί πέρα τι έχει γίνει. Εκεί τώρα υπάρχουν κάποια προβλήματα που από ό,τι με πληροφορούν οι τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, αυτοί προτίθενται προς το να περιοριστεί η κυκλοφορία, δηλαδή να μπουν κάποια σήματα, να μην περνάνε βαραία οχήματα κλπ. Κλπ. Ανάλογα προβλήματα. Δυστυχώς από τη μία μέρα στην άλλη αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αποκόπτεται ουσιαστικά το Παρανέστη. Από τη διερχόμενη κυκλοφορία πάνω που πάει προς. Προς τα υπόλοιπα χωριά. Προς Ξάνθη κλπ. Α, και προς Ξάνθη. Και προς Ξάνθη κλπ. Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι, θα είναι αρκετά. Μίζον και αυτό, βέβαια. Μίζον θέμα το οποίο χρήζει παρακολούθησης και εγρήγορσης. Φυσικά πάντα με συνεννόηση και με τους τοπικούς φορείς και με τη δήμαρχο του Παρανεστίου, την κυρία Λίκη Σωτηριάδου. Έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε και με αυτό το θέμα, θα μας ενημερώσετε φυσικά. Να περάσουμε όμως και σε ένα ακόμη τελευταίο θέμα για σήμερα. Ευχάριστο. Το διασυνεριακό λοιπόν πρόγραμμα των τεσσάρων χωρών είχαμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε με την εναρκτήρια συνδιάσκεψη ενός διακρατικού προγράμματος που εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας είμαστε επικεφαλής εταίρος. Είναι άλλες, συμμετέχουν άλλες 4 χώρες, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Αρμενία. Και ο Δήμος Ξάνθης σαν εταίρος από την περιοχή της Θράκης, ας το πούμε έτσι. Εμείς σαν ΤΕΕ εκπροσωπούμε την Ανατολική Μακεδονία, να το πω έτσι απλά. Αυτό συνίσταται σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διετούς διάρκειας, άρχισε σήμερα. Σήμερα ήταν το λεγόμενο kick-off, δηλαδή η ενακτήρια συνεδρίασή του. Θα συνεχιστεί και αύριο, όπου αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε και μία πληροφοριακή συνέντευξη τύπου προς εσάς και τα υπόλοιπα μέσα, ενημερωτική. Αναφέρεται κυρίαρχα στην οργανωμένη δράση και ανάπτυξη πολύ μικρών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γι' αυτό λέγεται μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα. Δηλαδή, κυρίαρχα να το πω σε B&B, Bed & Breakfast κλπ, που δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν με επάρκεια και με τις νέες μεθόδους τουριστικού promotion τις επιχειρήσεις τους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έφερε πολίτες από 4 άλλες χώρες στην Καβάλα. Οι συνεδρίες γίνονται στο ξενοδοχείο Γαλαξίας.
Οι άνθρωποι αυτοί ανταλλάξαμε σήμερα απόψε, ανταλλάξουμε αύριο, μπαίνουν όλες οι βάσεις του προγράμματος από αυτή την εναρκτήρια συνδιάσκεψη. Αύριο θα δέχουμε την ευκαιρία να τους ξαναγήσουμε στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων κλπ. Και στο Μουσείο των Φιλίππων, να τύχουν μιας ξενάγησης, την οποία έχουμε οργανώσει. Και νομίζουμε ότι πέραν του γεγονότος αυτού που αναφαδώνω ο τουρισμός μας ενδιαφέρει στις περιοχές μας και ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία με το νησί της Θάσου, θα έχουμε τη δυνατότητα και σαν εμείς να έχουμε μέντορες, δηλαδή δασκάλους, να το πω έτσι απλά, εντός εισαγωγικών η λέξη, μηχανικούς, οι οποίοι θα μπορούν να διδάξουν, αφού πρώτα μάθουν και αυτοί και κάνουν ένα training program, τέτοιες νέες μεθόδους ανάπτυξης του τουριστικού μας προϊόντος και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Βλέπω, πάρα λοιπόν, πολύ σημαντικό. Πέραν των δικών μας ακρεφνών καθηκόντων, ας πούμε, σαν μηχανικοί, ανοίγουμε φτερά και αλλού. Και νέες δράσεις και προσδοκούμε σε διασυνοριακές συνεργασίες και με ενός μηχανικών από όμορες χώρες, κατά τεκμήριο, που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, και αυτό να σας πω είναι στα πλαίσια της λεκάνης Μαύρης Θάλασσας, όπου πολλά κοινά μας συνδέουν. Πολύ καλό, τέλει. Μπράβο κύριε Παπαδόπουλε και τότε φυσικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσείς. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο. Είναι από το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εδώ είμαστε, δεν έχει πέσει μαύρο, μην ανησυχείτε. Λοιπόν. Ναι, αλλά προσπαθούμε μέχρι την τελευταία στιγμή να ενημερώσουμε. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι ακριβώς, εννοείται. Όσο τουλάχιστον ώρα διαθέτουμε τώρα μετά από αυτό που έγινε από τις 12 η ώρα σήμερα που δεν είχαμε ρεύμα και δεν μετέβη ουσιαστικά το κανάλι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τώρα στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρου Ατόμων με Αναπηρία. Κύριε Βαρδακαστάνη, γεια σας, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να σας ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη, είμαι η Μαρία, που έχουμε μια καθυστέρηση στο τηλεφωνικό μας ραντεβού και την ενημέρωση. Πραγματικά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, πρόεδρε, πραγματικά μας συγχωρείτε. Δεν πειράζει, κυρία Βαρδακαστάνη. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, ωραία. Να περάσουμε λίγο στο θέμα μας. Αναφορικά, λοιπόν, με τις διαμαρτυρίες που έχουν τα άτομα με κάποια αναπηρία για τις περικοπές σε συντάξεις και επιδόματα. Λίγο να μας το μεταφέρετε το πρόβλημα. Γιατί έχουμε και 3 Δεκεμβρίου να πούμε είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, έτσι. Ναι, να διορθώσω, να συμπληρώσω επίσης ότι είμαι πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία και με αυτή την ιδιότητα σας μιλάω τώρα. Τέλεια. Τέλεια. Κοιτάξτε, εχθές είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, τον οποίο θέσαμε ορισμένα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Σημειώνω δύο. Το ένα είναι περί της εισφοράς αλληλεγγύης. Το αίτημά μας είναι τα άτομα αναπηρία που έχουν 67% και άνω αναπηρία να μην πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης. Ο Υπουργός μας είπε ότι αυτό το αίτημα το κάνει δεκτό και θα το νομοθετήσει μέχρι το Φεβρουάριο. Η απάντησή μας είναι είδομε. Το δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό αναφέρεται στα επιδόματα αναπηρία και στον υπολογισμό του στο εισόδημα. Δηλαδή, δεν φορολογούνται μεν, αλλά όταν όμως αυτά υπολογίζονται ή συνυπολογίζονται στο εισόδημα που έχει κάποιος, από μισθό, από σύνταξη κλπ, τον θέτουν εκτός των μέτρων στήριξης, των παροχών δηλαδή, και αναφερόμαστε κυρίως στους πιο φτωχούς του χώρου μας, στους πιο αδύναμους οικονομικά. Μιλάμε για το επίδομα στέγασης, μιλάμε για το κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος και μιλάμε και για το κοινωνικό μέρισμα το οποίο όσον όπου έρχεται. Και αυτό το πρόβλημα μας είναι ότι το κοινωνικό μέρισμα πέρυσι είχε θέση εκτός πάρα πολλά άτομα με αναπηρία. Η γνώμη μας είναι μετά τη συνάντηση με τον κύριο Υπουργό
είναι ότι θα ακολουθήσουν την ίδια μεθοδολογία, την ίδια απόφαση με τα ίδια κριτήρια τα περσινά. Αν αυτό συμβεί, πέραν των εισοδηματικών ορίων που θα θέσουν εκτός πάρα πολλά άτομα αναπηρία λόγω του συνυπολογισμού των επιδομάτων, έχουμε και την υπόθεση με τα 25 ημερομίσια που πρέπει να έχει κάνει κάποιος μέχρι 31 Δεκάτου του 18, δηλαδή θέτει εκτός όλους τους ανασφάλιστους και όσους φιλοξενούνται. Εκτός του κοινωνικού μερίσματος. Είναι καινούργιο και αυτό. Λέτε τώρα. Από το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε όλοι μας ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας, ένα δίκαιο κύμα διαμαρτυρίας από χιλιάδες πολίτες με αναπηρία που θα βρεθούν εκτός. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται δηλαδή ουσιαστικά να κατεβούνε ουσιαστικά στον δρόμο τα άτομα με αναπηρία για το συγκεκριμένο καλά, θέμα. Στο δρόμο θα βγούμε έτσι κι αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και μία, θα λέγαμε, διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο πριν από λίγες ημέρες, έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή έγινε γιατί ζητούσαμε να συναντήσουμε τον κύριο Τσακαλώτο και δεν κλεινόταν ραντεβού και κάναμε παράσταση διαμαρτυρία για κλειστή συνάντηση. Όμως, από το Σάββατο ξεκινάει ένα τριήμερο μεγάλο κινητοποιήσεων εν ώψη και τις 3 Δεκέμβρη που είναι Εθνική Μέρα των ατόμων με αναπηρία. Το Σάββατο το πρωί, 11 η ώρα, στην Πλατεία Ελευθερία, το Ηράκλειο στην Κρήτη, έχουμε το Παγκρίτιο Παναπηρικό Συλλαλητήριο. Την Κυριακή, την ίδια ώρα, 11 δηλαδή, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην Αριστοτέλους, στην Θεσσαλονίκη, έχουμε το Βορειοελλαδίτικο Συλλαλητήριο. Και από ό,τι γνωρίζω από τον συμπατριώτη σας και καλό μου φίλο, τον Μάκη τον Κρεμμύδα, θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή και από την Καβάλα και από όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί και στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούμε. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ήπειρο και Θεσσαλία. Και την Δευτέρα, 3 του μηνός, 11 η ώρα, στην πλατεία Κλασμόνος, στην Αθήνα. Για την Νότια Ελλάδα, ένα τριήμερο συλλαλητηρίων με βασικό σύνθημα, ας πούμε, το πούμε έτσι, το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Διεκδικούμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, Πρόεδρε, είναι αν υπάρχει ο σεβασμός και αξιοπρέπεια της ελληνικής πολιτείας προς όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αν έπρεπε να δώσετε τη δική σας εκτίμηση για τη θέση που έχει στη σημερινή κοινωνία, στη σημερινή Ελλάδα. Ακούστε. Ένα άτομο με ειδικές ανάγκες ποια θα ήτανε, ποια είναι η αξία λοιπόν, τι προσφέρει η ελληνική πολιτεία. Ακούστε, επειδή η συζήτησή μας και η εκτίμηση και η αξιολόγηση που μου ζητάτε να κάνω δεν γίνεται σε κενό χρόνου. Δηλαδή έχουμε και πριν από αυτό και μετά από αυτό. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω συγκριτικά. Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα είναι φυσιολογικό, ταυτόχρονα και απαράδεκτο, αλλά είναι φυσιολογικό. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης να παρατηρείται από διοργάνωση, από σάρθρωση βασικών υπηρεσιών. Είτε αυτές τις υπηρεσίες υγείας, είτε είναι υπηρεσίες εκπαίδευσης ή όποιες άλλες υπηρεσίες εσείς θέλετε να ονοματίσετε. Αυτό είναι αποτέλεσμα της κρίσης, το βιώνουν όλοι οι πολίτες. Απ' την άλλη μεριά, είναι νομίζω καινοφανές να πω ότι η οικονομική κρίση συνήθως πλήττει τις πλέον ευάλωτες, τις πλέον αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Και είναι δεδομένο ότι τα άτομα με αναπηρία είναι μια από αυτές. Συνεπώς, ο αποκλεισμός, η φτώχεια, η διακρίση, η άνηση μεταχείριση αυξάνονται, επιδεινώνονται, εντείνονται μέσα στην κρίση. Λοιπόν, κύριε Βαδακαστάνη, κάνει το κράτος. Μια τελευταία ερώτηση λίγο. Μισό λεπτό. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Το κράτος θα έπρεπε να έχει ένα εθνικό πρόγραμμα δημόσιων πολιτικών το οποίο να επιχειρεί να καλύψει όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα στην κρίση. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση λίγο για να κλείσουμε και την κουβέντα αλλά και την εκπομπή για σήμερα, κύριε Βαρδακαστάνη. Έχει τύχει
Τώρα αυτό ουσιαστικά και επί του προσωπικού, γενικότερα αν έχετε τύχει και κάποια περιστατικά εσείς σαν πρόεδρος ομοσπονδίας, διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα άτομο με αναπηρία, το οποίο πραγματικά χρήζει συγκεκριμένης ανάγκης από κάποιο μηχάνημα ή οτιδήποτε. Αυτό για να κλείσουμε. Κυρίως και από τη ΔΔΕ, έτσι. Ακούστε να σας πω. Γιατί νομίζω το κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος που ισχύει σήμερα έχει τα προβλήματα που σας ανάφερα νωρίτερα. Το συνυπολογισμό δηλαδή των επιδομάτων, με τα εισοδηματικά κριτήρια και τα όρια, την έννοια του φιλοξενούμενου κλπ. Έτσι παρατηρείται να έχουμε μία όψηση και μία αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία που πέφτουν θύματα σε αυτό το θέμα, δηλαδή διακοπή ρεύματος. Προηγουμένως, για παράδειγμα, έκανα μία δήλωση σε ένα κεντρικό κανάλι των Αθηνών για τη διακοπή ρεύματος σε ένα άτομο αναπηρία στην Αθήνα. Θα έχουμε όλο και πιο συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί η κυβέρνηση δεν δέχτηκε αυτό που της είπαμε εμείς. Να μην συνυπολογίζει τα επιδόματα. Πρόεδρε, και να μην θεωρεί τα άτομα φιλοξενούμενα. Πρόεδρε, δεν υπάρχει ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, από τον πάροχο, από τη ΔΔΕ προς το άτομο που χρήζει βοήθεια και πρέπει να είναι διασυνολημένο ότι θα του διακοπεί το ρεύμα. Ακούστε, αυτό καταρχήν δεν είναι ανθρώπινο. Ακούστε με, ελπίζω ότι είμαι και παραμένω σοβαρός άνθρωπος. Δεν μπορώ να σας πω, να σας μιλήσω για συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον δεν την έχω μπροστά. Λογικό. Εγώ θεωρώ ότι είτε κάποιος είναι διασωληνωμένος είτε όχι, θα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση και χρόνος να παρεύει το άτομο και να καλύψει ό,τι έχει να καλύψει. Όμως αυτό που θεωρώ αδιανόητο είναι ότι το κράτος δεν έχει πει ότι σε κανένα άτομο που χρησιμοποιεί μηχάνημα, οξυγόνο, ό,τι θέλετε πέστε, απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε αυτό το άτομο. Απαγορεύεται. Ας βρουν ένα άλλο τρόπο ρύθμισης, διαδικασίας συζήτησης, καταλογισμού, όπως θέλετε πέστε το. Αλλά η διακοπή σε άτομα που έχουν μηχανήματα και συνδέεται με την υγεία τους, δηλαδή με τη ζωή τους, είναι επιεικώς απαράδεκτη. Αυτό ακριβώς, κύριε Βαρδακαστάνη. Φυσικά. Πρέπει ουσιαστικά να δοθεί και ο απαραίτητος χρόνος, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, και γενικότερα να απαγορευτεί και από το κράτος και οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος όταν κρέμεται μια ανθρώπινη ζωή και γενικά, από αυτή τη διακοπή. Και γενικά, αν υπάρχει ειδοποίηση, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι. Βέβαια, ακούστε, πρέπει και με ασφαλιστικές δικλίδες για να μην βρεθούν και οι παταξίδες σε καλή θέση, γιατί δυστυχώς παίρνεις ένα μέτρο να προστατεύσεις τον αδύναμο και σου βρίσκονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι στρατηγικοί παραβιαστές αυτών των μέτρων. Πρέπει να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, κύριε Βαρδακαστάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και αύριο μαζί σας, ναι, για να δούμε και για τις επόμενες μέρες. Καλά. Λοιπόν, νομίζω, Μαρία, ότι πρέπει να κλείσουμε. Βλέπουμε την εκπομπή έχει περάσει και 4,5 ώρα. Να πούμε ότι ήταν 3η 27 Νοεμβρίου σήμερα. Αύριο έχουμε πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΕ. Θα απεργήσουν αρκετοί κλάδοι, όπως τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί. Λοιπόν, να κλείσουμε και σήμερα την εκπομπή. Αύριο ραντεβού, ελπίζω, 3 ώρα εδώ, εκπομπή Αναλυτής, μαζί φυσικά είναι με είναι όμως μια εκπομπή που δεν μπορείς να πεις κάθε φορά κάτι καινούργιο έχει να παρουσιάσει. Αλλά ναι, εννοείται αυτό, εννοείται. Πάντα, πάντα. Λοιπόν, ανθρωπιά αυτό. Αύριο με απεργιακές κινητοποιήσεις θα έχουμε τρέξιμο, αλήθεια είναι και εμείς δημοσιογράφοι. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του ένα Channel. Από εμάς εδώ, γεια σας.